Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ριζικές ανατροπές φέρνει το υποδιαμόρφωση πλαίσιο για το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αλλαγές στα πρόστιμα, αφαίρεση διπλωμάτων και αδειών κυκλοφορίας, καθώς στόχος είναι να αλλάξει η κακή οδική συμπεριφορά του ανθρώπου πίσω από το τιμόνι. Ριζική ανατροπή στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας θα επιφέρει η αλλαγή του σχετικού νόμου, την οποία ετοιμάζει το Υπουργείο Μεταφορών, με τον νέο αναθεωρημένο ΚΟΚ να περιλαμβάνει ελαφρύτερες διοικητικές κυρώσεις αλλά και αυξομοιώσεις στα προβλεπόμενα πρόστιμα εξαιρουμένων των σοβαρών παραβάσεων, για τις οποίες οι οικονομικές ποινές θα αυξηθούν. Η φιλοσοφία του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας αλλάζει πλήρως, με στόχο η κακή οδηγική συμπεριφορά του ανθρώπου πίσω από το τιμόνι να λειτουργεί τιμωρητικά για τον ίδιο, αλλά όχι και για το αυτοκίνητο. Πρακτική η οποία ακολουθείται και σήμερα για τα επαγγελματικά οχήματα. Ως αποτέλεσμα, θα μειωθούν δραστικά οι παραβάσεις για τις οποίες θα αφαιρούνται τα στοιχεία του αυτοκινήτου, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες και άλλα. Πηγές μάλιστα του Υπουργείου επισημαίνουν ότι κάτι τέτοιο είναι επιβεβλημένο, καθώς σε πολλές περιπτώσεις το αυτοκίνητο είναι οικογενειακό και μαζί με τον παραβάτη οδηγό τιμωρείται και δεν μπορεί να λειτουργήσει ολόκληρη η οικογένεια. Ωστόσο, σε παραβάσεις που θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνες για την πρόκληση σοβαρού τροχαίου ατυχήματος, όπως η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η υπερβολική ταχύτητα ή η αντεκανονική προσπέραση, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αφαιρούνται και τα στοιχεία του αυτοκινήτου. Στην πλειονότητα των παραβάσεων δεν αναμένονται μεγάλες αυξομοιώσεις στα πρόστιμα. Στις βασικές αλλαγές του υποαναθεώρηση κώδικα οδικής κυκλοφορίας εντάσσονται η διατήρηση της αφαίρεσης των στοιχείων του αυτοκινήτου για παραβάσεις οι οποίες σχετίζονται με το όχημα, όπως η έλλειψη βεβαίωσης τεχνικού ελέγχου για κταίο, βλάβες στα φώτα και άλλα. Στις πολύ σοβαρές παραβάσεις, όπως η κατανάλωση αλκοόλ, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η υπερβολική ταχύτητα, εξετάζεται ο συνδυασμός ποινών και προστήμων, αλλά και η διατήρηση της αφαίρεσης των στοιχείων του αυτοκινήτου ως αποτρεπτικού μέσου. Οι ποινές για κάποιες παραβάσεις θα εξεταστούν μεμονωμένα και θα αυστηροποιηθούν. Σε τουλάχιστον δύο παραβάσεις, όπως η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ αλλά και οι αυτοσχέδιοι αγώνες κόντρες, οι οποίοι θεωρούνται ως μια συνειδητή παράβαση, το χρηματικό πρόστιμο θα αυξηθεί από τα 700 ευρώ που ισχύει σήμερα. Να σημειωθεί ότι σήμερα το υψηλότερο πρόστιμο πλην του αλκοόλ είναι τα 700 ευρώ που επιβάλλεται, μεταξύ άλλων, στην παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, stop σε αντικανονική προσπέραση και επικίνδυνους ελιγμούς. Κατάργηση της διάταξης περί διαβίου αφαίρεσης της άδειας οδήγησης, η οποία προβλέπεται σήμερα στις περιπτώσεις διπλής ή τριπλής υποτροπής σε πολύ σοβαρές παραβάσεις, καθώς και κατάργηση της διάταξης για την επιβολή προστήμων με εισοδηματικά κριτήρια. Ενδιαφέρον έχει η νέα ρύθμιση τώρα για οφειλές προς την εφορία, καθώς η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων αυξάνει. Νέα δεδομένα, περισσότερες δόσεις και δυνατότητα για διακανονισμό οφειλών σε μια προσπάθεια να μειωθούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Οι οφειλές στην εφορία που θα βεβαιωθούν μετά την 1η Απριλίου 2020 θα μπορούν να ρυθμιστούν σε 24 ή και σε 48 δόσεις, όπως προβλέπεται στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σε κενό παραμένουν οι οφειλές του 2019 και για την ώρα θα μπορούν να ρυθμιστούν μόνο σε 12 δόσεις. Σύμφωνα με το νέο νόμο που η κυβέρνηση θα περάσει στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο, δίνεται η δυνατότητα του διπλασιασμού των δόσεων στην πάγια ρύθμιση. Αυτό σημαίνει ότι για τακτικές οφειλές τους οι φορολογούμενοι θα μπορούν πλέον να αποπληρώνουν σε 24 αντί για 12 δόσεις τις οφειλές στο δημόσιο. Αυτό αφορά κυρίως το φόρο εισοδήματος, τον ένφια, τον ΦΠΑ και οποιασδήποτε άλλες τακτικές οφειλές έχουν οι φορολογούμενοι προς το ελληνικό δημόσιο. Επίσης δίνεται η δυνατότητα για έκτακτες οφειλές, για παραδείγματος χάρη όπως είναι ο φόρος κληρονομιάς, να ρυθμίζεται σε 48 δόσεις. Όλα αυτά βέβαια δεν θα έχουν ως κριτήριο το εισόδημα του φορολογουμένου, αλλά το επιτόκιο με το οποίο θα υπολογίζεται η κάθε δόση. Έτσι λοιπόν θα δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους φορολογούμενους να ρυθμίζουν τις οφειλές τους ανεξαρτήτως εισοδήματος, όμως όσο περισσότερες δόσεις επιλέγουν για να ρυθμίσουν την οφειλή τους, τόσο θα αυξάνεται το επιτόκιο υπολογισμού της κάθε δόσης. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα ξεκινήσει με ένα επιτόκιο της τάξης του 5% και από εκεί και πέρα, όσο αυξάνονται οι δόσεις,
θα αυξάνεται και το επιτόκιο. Νέα ρύθμιση πάντως προβλέπει προς αύξηση επιτοκίου κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα όταν το σπάσιμο των οφειλών υπερβαίνει τις 12 δόσεις και ελάχιστη δόση στα 30 ευρώ. Σημειώνεται ότι στο νομοσχέδιο υπάρχει πρόβλεψη και για την ύπαρξη μπόνους για τους συνεπείς στην ρύθμιση οφειλέτες. Και το σημαντικότερο επίσης όλων είναι ότι θα έχουμε και μία εξέλιξη όσον αφορά την αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών. Παράλληλα λοιπόν με την πάγια ρύθμιση, το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να τρέξει στο σύστημα της αποδέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών, σύμφωνα με το οποίο όσο θα αποπληρώνονται υποχρεώσεις των φορολογουμένων, θα αρχίζουν να ξεκλειδώνουν και σταδιακά οι τραπεζικοί λογαριασμοί και θα ανακτάται ο έλεγχος του τραπεζικού λογαριασμού, κερδίζοντας μεγαλύτερο ακατάσχετο όριο, δηλαδή πάνω από τα 1.250 ευρώ, μάλλον και για να το πούμε πιο σωστά, μέχρι 1.000 ευρώ είναι το ακατάσχετο, και από τα 1.000 μέχρι τα 1.500 το 50% ανάλογα με το μισθό τον οποίο λαμβάνει ο κάθε φορολογούμενος. Μια σημαντική ανάσα δίνεται στον κλάδο της οικοδομής μέσω των κινήτρων που περιλαμβάνονται στο φορολογικό νομοσχέδιο. Παράλληλα, ενισχύεται η καταγενική ομολογία θετική εικόνα που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στον συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας. Φορολογικά κίνητρα για ιδιοκτήτες ακινήτων που προγραμματίζουν εργασίες ανακαίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το φορολογικό νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Κίνητρα που αναμένεται να τονώσουν τον κλάδο της οικοδομής. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε ακούσει ότι χωρίς να είναι κάτι επίσημο έχουν εξαγγείλει κάποια καινούρια νέα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με το ΦΠΑ από ό,τι μας έχουν πει. Τώρα αυτό δεν γνωρίζουμε αν είναι στις μεταβιβάσεις, στις αγροπολισίες ή στην κατασκευή, στα υλικά και στην εργασία. Σημασία έχει όπου και να είναι, θα διευκολύνουν, θα βοηθήσουν πολύ την οικοδομή, θα ξεκινήσει να ερχόμαστε πάλι σε παλαιότερες εποχές, δηλαδή που ο κόσμος είχε δυνατότητα και μπορούσε να χτίσει, να κάνει ανακαίνιση και να τέλος πάντων ο καθένας να καλύψει τις ανάγκες του. Με βάση το φορολογικό νομοσχέδιο και τα όσα σε αυτό προβλέπονται, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα κάνουν εργασίες ανακαίνησης το 20, το 21 και το 22 θα έχουν σημαντική έκπτωση φόρου τα αμέσως επόμενα 4 χρόνια. Το 40% των δαπανών για την ανακαίνιση των ακινήτων τους θα εκπίπτει από τις οφειλές φόρου εισοδήματος της επόμενης τετραετίας υπό ορισμένους κανόνες και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με το ανώτατο όριο έκπτωσης που θα γίνεται σε κάθε ιδιοκτήτη να ανέρχεται στα 19.200 ευρώ. Ότι θα υπάρχει μια φοροαπαλλαγή, μια φοροελάμφρυνση δηλαδή σε αυτούς που θα κάνουν ανακαίνιση και θα επισκευάζουν τα παλιά κτίρια. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις νέες οικοδομές, γιατί σίγουρα έχουν δημιουργηθεί ανάγκες στην περιοχή μας λόγω ότι είμαστε μια αναπτυσσόμενη τουριστική περιοχή και από ό,τι βλέπουμε υπάρχει έλλειψη κατοικίας και τουριστικής και μόνιμης κατοικίας, σίγουρα θα βοηθήσουν και θα πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Απλά πρέπει να γίνουν νόμοι όλα αυτά που λένε και να μπορέσει ο κόσμος να υλοποιήσει τέλος πάντων για να καλύψει τις ανάγκες του. Όπως σημειώνουν άνθρωποι της αγοράς, το γενικότερο κλίμα έχει αλλάξει, κάτι στο οποίο συμβάλλει τόσο η γενικότερη οικονομική κατάσταση όσο και τα κίνητρα που έχουν δοθεί. Αυτή τη στιγμή όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, στο χώρο γύρω από την κατασκευή και την καινούργια οικοδομή και την ανακαίνιση. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, δηλαδή έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Δεν είναι αυτό που ξέραμε, ότι δεν έβλεπε οικοδομή να γίνεται ανέγκριση νέας οικοδομής είτε να ανακαινίζεται. Δηλαδή και οι ανακαινήσεις γινόταν εκεί που έπρεπε να γίνουν, δηλαδή σε κτίρια που είχαν υποστεί σοβαρές ζημίες και υπήρχε πρόβλημα στατικότητας και ήταν αναγκαστικό να γίνει τέλος πάντων η επισκευή ή οτιδήποτε άλλη παρέμβαση. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον τέλος πάντων. Βασική προϋπόθεση σε όλα αυτά είναι που βοήθησε μέχρι στιγμής ήταν το εξοικονομώ που έδωσε μια μεγάλη ανάσα και τέλος πάντων διευκόλυνε τον κόσμο να κάνει κάποιες κατασκευές και να αναβαθμίσει ενεργειακά κάποια κτίρια που ήδη ήταν παλιά. Στην καθημερινότητα τώρα στράγγιξαν οικονομικά οι Έλληνες. Οι ανάγκες για τις πρώτες ανάγκες παραμένουν αυξημένες, με τους πολίτες να τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Δεν νομίζω αυτά είναι τα 1,5 χιλιάρικα, γιατί έχουν ακριβήνει τα πάντα. Στα 1.441,03 ευρώ ανήλθε πέρυσι η μέση μηνιαία δαπάνη των οικοκυριών για αγορές, κάτι που σημαίνει πως οι Έλληνες αύξησαν το ποσό που ξοδεύουν κατά 1,9% σε σχέση με το 2017. Δράμα. Μεγάλο δράμα.
Παράλληλα, το 50% των οικοκυριών δαπανά περισσότερα από 1.158 ευρώ το μήνα, ενώ τα νοικοκυριά που διαμένουν σε νοικιασμένη κατοικία δαπανούν το 17.8% του προϋπολογισμού τους κατά μέσο όρο για ενίκιο. Τα πράγματα δυσκολεύουν για εκείνους που είναι χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι. Ούτε σύνταξη ούτε τίποτα. Είμαι 7 χρόνια άνεργος και περιμένω να πάρω το χρόνο τη σύνταξη, η οποία θα βγει σε 2 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε σε τι δράμα ζούμε. Συνταξίουχος είμαι, δεν ανταποκριθώ. Ποιος ανταποκριθεί σήμερα? Με συγχωρείς, εγώ παίρνω 4 εκατοστάρικα. Βγαίνω. Αυτοί παίρνουν 20.000 το μήνα. Και είναι πάμπτωχοι. Ας προσέξουν λίγο πώς μιλάνε στον κόσμο, να μην μας κοροϊδεύουν. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της Ελστάτ, το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών του μέσου προϋπολογισμού των οικοκυριών αφορά στα είδη διατροφής και ακολουθούν η στέγαση και οι μεταφορές, ενώ στις υπηρεσίες εκπαίδευσης αντιστοιχεί το μικρότερο μερίδιο των δαπανών, με τους καταναλωτές να δηλώνουν σε απόγνωση. Θα πάμε όλο με οικονομία. Μια νοικοκυρά που ξέρει θα κάνει οικονομία. Έχει και παιδιά και εγγόνια, δεν έχουμε να δώσουμε κάτι στα εγγόνια. Κάνουμε εμείς κάτι το λιγότερο στον εαυτό μας και προσφέρουμε στα εγγόνια. Χρωστάμε παντού. Τι να το κάνεις, χρωστάμε στο ρεύμα, χρωστάμε στο νερό, χρωστάμε. Και ευτυχώς παίρνει και η γυναίκα μια μικρή σύνταξη 300 ευρώ και καλύπτει τα έξοδα του σπιτιού. Όταν λέμε τα έξοδα του σπιτιού, καταλαβαίνετε τώρα. Σίγουρα όλα είναι μετρημένα. Έτσι και προσπαθούμε. Πώς να εξφραστώ τώρα, δηλαδή, εντάξει. Να κάνουμε όλα να μπορούμε να επιβιώσουμε. Δεν μπορούμε να πιούμε δεύτερο καφέ. Πίνουμε ένα στα δύο. Πάρα πολύ δύσκολα. Και η ζωή μας είναι πάρα πολύ δύσκολη. Με όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν στην Ελλάδα, ας προσέξουν λίγο οι πολιτικοί μας. Η κατάσταση δυστυχώς για την πλειονότητα του κόσμου οριακή, με τους περισσότερους να εκτιμούν πως δύσκολα θα αλλάξουν τα πράγματα. Λέει τώρα η καινούργια κυβέρνηση θα αλλάξουν, άμα πάει προς το καλύτερο και για μας θα είναι πιο καλά όλα. Κάτι μπορεί να αλλάξει, αλλά προς το καλύτερο, αλλά όχι όμως όπως πρέπει. Κάπως πρέπει να διορθωθούν τα πράγματα. Σε κλίμα συγκίνησης και παρουσία υψηλόβαθμων εκπροσώπων των εν Ελλάδη Αρμενίων, πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα η τελετή των αποκαλυπτηρίων του μνημείου για την γενοκτονία των Αρμενίων από τους Τούρκους. Το μνημείο έχει στηθεί στην πλατεία Φραγκόλυμνας. Σε κλίμα συγκίνησης, ο Δήμος Καλαμάτας, σε συνεργασία με την κοινότητα Αρμενίων της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας, διοργάνωσε τελετή αποκαλυπτηρίων του μνημείου για την γενοκτονία των Αρμενίων από τους Τούρκους στις 24 Απριλίου του 1915. Εδώ θα είμαστε κάθε χρόνο στις 24 Απριλίου ώστε να αποδίδουμε τις δέωσες τιμές. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου και την τοπική κοινότητα των Αρμενίων, διότι για όλα αυτά, για όλες τις δράσεις όλα αυτά τα χρόνια αποτελούν ένα υγιές και δυναμικό στοιχείο της τοπικής μας κοινωνίας. Επειδή τυχαίνει να σας γνωρίζω προσωπικά, τους περισσότερους ξέρω ότι είστε ένας λαός που έχετε πολύ ψηλά τις έννοιες όπως πατρίδα, οικογένεια, φιλία. Στην όλη εκδήλωση υπήρξε υψηλόβαθμη εκπροσώπηση από την πλευρά των εν Ελλάδη Αρμενίων, ενώ ιδιαίτερα συγκινημένος ήταν και ο πρώην Δήμαρχος Καλαμάτας και νυν Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, επί των ημερών του οποίου ελήφθη η σχετική απόφαση. Εγώ είμαι συγκινημένος σήμερα. Είναι μια πολύ μεγάλη μέρα. Είναι μια εκδήλωση τιμής και ευγνωμοσύνης. Μία μέρα μνήμης για τα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα των Αρμενίων. Μία σφαγή που έχει συγκλονίσει και συνεχίζει να συγκλονίζει την παγκόσμια κοινότητα. Και αυτό οφείλεται στους αγώνες ενός μικρού λαού, ο οποίος σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, επιτελώντας το χρέος προς τους προγόνους του, αγωνίζεται για να μείνει άσβεστη η μνήμη. Η καρδιά είναι μία που είναι ελληνική, το αίμα που κυκλοφορεί μέσα είναι αρμενικό. Η καρδιά είναι μία αρμενική, το αίμα που κυκλοφορεί μέσα είναι ελληνικό. Και αυτό έχει αποδειχθεί
από τα βάθη της ιστορίας, εδώ και πάρα πολλούς αιώνες. Μέρους της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Ελλάδος, χαιρετίζουμε τη σημαντική πρωτοβουλία της σημερινής τελετής αποκαλυπτηρίων του μνημείου στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Αρμενίων. Τα ιστορικά γεγονότα είναι ευρέως γνωστά και δεν θα αναφερθώ σε αυτά. Οφείλουμε όμως να δούμε τους συσχετισμούς με το σήμερα, για να αντιληφθούμε πόσο βαθιά επηρεάζουν τη σημερινή πραγματικότητα. Η ιστορία κάθε έθνος είναι σημαδεμένη από ημερομηνίες και γεγονότα που καθορίζουν την περαιτέρω πορεία του. Έτσι, στη μακροχρόνια ιστορία του αρμένικου λαού υπάρχει ένα πριν και ένα μετά τη γενοκτονία του 1915. Τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτό το τραγικό γεγονός. Καμία άλλη ημερομηνία δεν σημάδεψε ποτέ τόσο βαθιά το συλλογικό μας βίο και τη συλλογική μας συνείδηση. Το μνημείο αυτό είναι φόρο τιμής στα θύματα του λαού μας. Υποκλεινόμαστε με σεβασμό στη μνήμη τους. Λόγω ιστορικών συγκυριών, ανήκει σε ένα κοινό θρησκευτικό και πολιτισμικό καμβά. Αυτό αντιπροσωπεύει και ο Σταυρός, όπως προελέχθη, που κοσμεί το μνημείο, σκαλισμένο σε κόκκινο μάρμαρο από την Αρμενία, που συμβολίζει το αίμα των θυμάτων της γενοκτονίας. Πάνω απ' όλα όμως, το μνημείο θα αποτελεί μια διαρκή υπόμνηση για το πού μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη εκδικητικότητα και μοχθηρία, καθώς και ένα κάλεσμα για το τι πρέπει να αποφεύγεται από τους εκάστοτε κρατούντες των εθνών. Μια άκρος ενδιαφέρουσα ενημερωτική δράση πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Καλαμάτα. Πρόκειται για το Act to the Protect, ένα πρόγραμμα που υλοποιείται από την ελληνική ομάδα διάσωσης. Η ελληνική ομάδα διάσωσης ταξιδεύει σε όλη την χώρα και στο πλαίσιο αυτό βρέθηκε και στην πόλη της Καλαμάτας, υλοποιώντας ενημερωτική ημερίδα. Θέλω να σας γίνει βίωμα αυτό. Είναι οδηγία παγκόσμια, αυτή είναι η τελευταία οδηγία. Να σας πω εδώ λίγα να κάνω μια παρένθεση. Ότι αυτές οι οδηγίες που σας λέμε και που είναι οδηγίες πολιτικής προστασίας, είναι οδηγίες που βγαίνουν κατόπιν στατιστικών μελετών, δεν βγαίνουν τυχαία, έτσι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτή η οδηγία είναι αυτή που υπάρχει σε χρήση. Έχει αποδειχθεί λοιπόν ότι τα περισσότερα ατυχήματα σε σεισμούς συμβαίνουν στην προσπάθεια των ανθρώπων να βγουν έξω από το σπίτι τους. Έτσι. Επομένως, ας το κρατήσουμε λιγάκι αυτό. Μένουμε λοιπόν εκεί που είμαστε, σκύβουμε όπως σας είπα χαμηλά, καλύπτουμε κεφάλι και αθιένα για προστασία. Είτε είμαι σε σκάλες, είτε είμαι σε διάδρομο, είτε είμαι στην τουαλέτα του σπιτιού μου. Οι σωστοί τρόποι πρόληψης, η διαχείριση μιας έκτακτης ανάγκης και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων μετά από μια φυσική καταστροφή, όπως πυρκαγιά, σεισμός ή πλημμύρα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της όλης εκδήλωσης. Στόχος της εκπαιδευτικής αυτής δράσης, η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών στον τομέα της πρόληψης, ώστε να μειωθούν στο μέτρο του δυνατού οι ανθρωπογενείς καταστροφές που συχνά πλήττουν την χώρα μας και να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα. Σήμερα βρισκόμαστε στην όμορφη Καλαμάτα. Είναι η 21η στάση μας σε αυτό το καραβάνι πρόληψης που έχει ξεκινήσει από τον Μάη, διασχίζοντας σχεδόν όλη την Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη στην Χαλκιδική, στη Χίο, τη Σάμο, τη Ρόδο, την Κέρκυρα, την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο, στη Χαλκίδα, στο Μαραθώνα, στην Τρίπολη, στη Σπάρτη, Ηράκλειο, Χανιά, Μάνδρα, Οροπός, Ναύπλιο, Κόρινθο, την προηγούμενη εβδομάδα, χθες στον Πύργο και σήμερα στην Καλαμάτα. Στόχος ένας, αποτέλεσμα πολλά. Στόχος είναι να ενεργοποιήσουμε κάθε πολίτη ο οποίος θέλει να γίνει μέρος της λύσης και όχι να μείνει στο πρόβλημα. Κάθε πρόβλημα λοιπόν αντιμετωπίζεται εφόσον έχουμε τη γνώση και την εκπαίδευση σε απλές πρακτικές τις οποίες μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε εκείνη την κρίσιμη στιγμή που το κράτος δεν θα μπορέσει να είναι δίπλα μας από την πρώτη στιγμή. Άρα, αν θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά σε εμάς ή στους οικείους μας, βοηθώντας στην επιβίωση, στη διάσωση, τέλος πάντων σε μια κανονική συνέχεια, πρέπει να έχουμε γνώση αυτών των απλών πρακτικών που λέμε σήμερα στην ημερίδα.
4 παραστάσεις και ένα πολυεπίπεδο ρεπερτόριο για το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας. Το ΔΥΠΕΘΕΚ συνεχίζει δυναμικά, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής. Πολυεπίπεδο είναι το ρεπερτόριο που το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας θα έχει την περίοδο 19-20. Μια καινούργια χρονιά ξεκινάει για το ΔΥΠΕΘΕ Καλαμάτας. Εγώ από την πλευρά μου ως πρόεδρος της Φάρης θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία, καλή δύναμη, να μεταφέρω και τις ευχές του Δημάρχου και του Διοικητικού Συμβουλίου για καλή επιτυχία. 4 παραστάσεις. Η κεντρική παράσταση είναι ο Γενικός Γραμματέας, το παιδικό οι Φασουλίδες με τις Μαγκούρες, Σοφία Λασκαρίδου το Ταξίδι μιας ζωής και τα Εμφύλια Έπι, τα οποία τα είχαμε και πέρσι και θα επαναληφθούν και φέτος. Όσον αφορά τα εισιτήρια, η τιμή εισιτηρίου 12 ευρώ, για οργανωμένες παραστάσεις στα 8 ευρώ και παιδικά στα 5 ευρώ και μαθητικά. Το ΔΥΠΕΘΕ Καλαμάτας ξεκινάει και πάλι φέτος τις δραστηριότητες. Ξεκινάμε λίγο αργά λόγω των αλλαγών που είχαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο και έτσι όλα τα πράγματα πήγανε κάπως πιο αργά. Όμως ξεκινάμε δυναμικά. Ήδη οι πρόβες του Γενικού Γραμματέα του Ηλία Καπετανάκη έχουν ξεκινήσει. Ο Γενικός Γραμματέας είναι μια κωμωδία, ο ίδιος λέει το έργο του, κωμωδία μεταασμάτων, δηλαδή μουσική κωμωδία, έχει πάρα πολλά τραγούδια, 18 τραγούδια στην παράσταση θα ακούγονται. Είναι μια κωμωδία που γράφτηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και ο συγγραφέας ακουμπάει κάποιες παθογένειες του νεοελληνικού βίου, τον εναγκαλισμό με το κράτος, η κομματοκρατία, το ρουσφέτι, τη διαπλοκή, την πολιτική, με έναν βέβαια ιδιαίτερα κωμικό τρόπο και εφρόσινο, εντός εισαγωγικών η λέξη. Έχω την εντύπωση ότι είναι ένα έργο που μπορεί να αγκαλιάσει ένα ευρύ κοινό, ενώ είναι ένα εξαιρετικά ποιοτικό κείμενο. Εγώ θα το χαρακτήριζα ένα μικρό διαμάντι της δραματουργίας. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που κατά το παρελθόν έχει απασχολήσει για ελλείψεις σε δεκάδες φάρμακα, κάνω λόγο φαρμακοποιοί, οι οποίοι όπως τονίζουν πολίτες βρίσκονται σε συνεχή αναζήτηση. Ελλείψεις σε περισσότερα από 100 φάρμακα για παθήσεις όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση, η οστεοπόρωση, η ελκώδη κολίτιδα, ο θυροειδής, το γλάυκωμα, αλλά και ελλείψεις σε ηρεμιστικά, πνευμονολογικά, ηρεμιστικά φάρμακα καθώς και αντιπυκτικές ενέσεις υπάρχουν σε φαρμακεία. Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, θα έλεγα αρκετά μεγάλες ελλείψεις το τελευταίο χρονικό διάστημα κυρίως, σε ευρείας κατανάλωσης φάρμακα και μάλιστα πολύ σοβαρά, όπως ας πούμε για παράδειγμα αντιπερτασικά, για το θυροειδή που είναι πολύ σημαντικά φάρμακα και που πρέπει ο ασθενής καθημερινά να κάνει αγώνα, να τα βρίσκει μέσω του φαρμακείου ή δεν ξέρω και εγώ. Πάση περιπτώσει, εμείς κάνουμε προσπάθεια να τα έχουμε διαθέσιμα όταν τα βρίσκουμε, γιατί και εμείς δεν τα δημιουργούμε, δεν τα φτιάχνουμε, τα φτιάχνουν οι εταιρείες και τα πουλάνε σε εμάς στις φαρμακαποθήκες. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Ο κόσμος αγωνιά και έχει και το δίκιο του και εμείς το ίδιο, γιατί προσπαθούμε κάθε φορά που μπαίνει κάποιος πελάτης μέσα στο φαρμακείο, έχουμε άγχος τι θα μας ζητήσει, αν το έχουμε διαθέσιμο ή όχι. Προσπαθούμε, κάνουμε τα δύνατα δυνατά να το βρούμε. Άλλες φορές το βρίσκουμε, άλλες φορές δεν το βρίσκουμε. Το παραγγέλνουμε, κάνει κάποια καθυστέρηση, κάνουμε κάποιες συνεννόησεις με τις εταιρείες, να το παραγγέλνουμε από εκεί απευθείας. Και αυτές λίγο κρατιούνται, ας πούμε, γιατί ουσιαστικά δεν μας δίνουν τις ποσότητες που θέλουμε. Καθημερινά γίνεται μια μάχη μες στο φαρμακείο. Οι φαρμακοποιοί από την πλευρά τους δίνουν τη δική τους μάχη σε μια προσπάθεια να εξυπηρετήσουν τους πολίτες και να τους παρέχουν τα αναγκαία για κάθε περίπτωση φάρμακα. Και ειδικά για αυτούς τους ασθενείς που παίρνουν χρόνια κάποια συγκεκριμένα φάρμακα, δεν είναι εύκολο να τους δοθεί κάποιο άλλο με την ίδια δραστική. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι συγκαταβατικοί όταν τους λέμε ότι απουσιάζει ένα φάρμακο και είναι σε έλλειψη.
δέχονται να το αντικαταστήσουν με κάποιο παρόμοιο φάρμακο που έχει την ίδια δραστική ουσία, από άλλη εταιρεία φυσικά. Υπάρχουν κάποιοι όμως που είναι οι άνθρωποι και με το δίκαιο τους, δεν θέλουν να το αλλάξουν, το παίρνουν χρόνια, κάνουν κάποια συγκεκριμένη θεραπεία, τους το έχει προτείνει ο γιατρός τους, το εμπιστεύονται και δεν θέλουν να το αλλάξουν. Άρα λοιπόν εμείς το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να περιμένουμε πότε αυτό θα έρθει, ας πούμε, στο φαρμακείο μέσω της εταιρείας ή της αποθήκης που συνεργαζόμαστε, να το παρέχουμε στον ασθενή. Αυτό. Πάντως αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία από την πλευρά του Υπουργείου για να σταματήσει σε αυτή η κατάσταση, είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Εννοείται, δεν το συζητάμε, παιδιά. Όλος ο κόσμος, και ειδικά ο κόσμος, έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί ουσιαστικά ψάχνει και να βρει το φάρμακό του. Εμείς με τη σειρά μας αγχωνόμαστε, γιατί όπως καταλαβαίνετε και το είπατε κι εσείς, είναι φάρμακο, δεν είναι καραμέλες ούτε τσίχλες για να μπορέσει να πάρει κάτι άλλο. Επομένως, κάνουμε καθημερινά αγώνα. Έχουμε μια τεράστια λίστα με ελλείψεις καθημερινά να μπορέσουμε να προμηθευόμαστε τα κατάλληλα φάρμακα για να τα έχουμε έτοιμα για να τα δώσουμε στους ασθενείς. Το φαινόμενο φαίνεται να οφείλεται στις χαμηλές τιμές των φαρμάκων στη χώρα μας, ενώ στο εξωτερικό οι τιμές είναι πολύ υψηλότερες. Έτσι, πολυεθνικές που τα κατασκευάζουν προτιμούν να τα εξάγουν. Βαρύτατος είναι ο φόρος αίματος που πληρώνει η χώρα μας εξαιτίας των τροχαίων δυστυχημάτων τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς, τα τροχαία αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου για νέους ηλικίας 19 έως 29 ετών. Συνολικά, τα τελευταία 50 χρόνια, 130.000 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους σε τροχαία, ενώ 350.000 έχουν μείνει ανάπηροι. Ότι έχουμε τη δική μας κουλτούρα και ότι δεν σεβόμεθα ούτε τις πινακίδες, ούτε τους δρόμους και τα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων δεν μπορούμε να τα εξετάσουμε ούτε ως αρχικά, ούτε ως επόμενα. Ο κύριος που μόλις ακούσατε, συνταξιούχος πια, διατέλεσε επί χρόνια διοικητής της τροχαίας. Την πενταετία 1995 με 2000 βρισκόταν στην Πάτρα και γνωρίζει πολύ καλά τι συμβαίνει στους ελληνικούς δρόμους και γιατί τόσοι συνάνθρωποι μας χάνουν άδικα τη ζωή τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ενημερώσεις την οικογένεια ότι το παιδί σου είναι στο νοσοκομείο και ότι δεν είναι εν ζωή. Δυστυχώς όμως όταν μας αγγίζει το πρόβλημα, τότε καταλαβαίνουμε. Λέμε λοιπόν και από αυτή τη στιγμή στους οδηγούς να εφαρμόζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να έχουν υπομονή, διότι στην Ελλάδα απεδείχθη ότι δεν υπάρχουν οι υποδομές. Τα αποτελέσματα έρευνας για τα τροχαία δυστυχήματα προκαλούν σοκ. Περίπου 130.000 νεκροί και 350.000 ανάπηροι, ο απολογισμός των τροχαίων τα τελευταία 50 χρόνια. Είναι η πρώτη αιτία θανάτου για τις ηλικίες 19 έως 29 ετών. Παρόλα αυτά, περισσότερες από τις μισές παραβάσεις που εξακολουθούν να διαπιστώνονται στους ελληνικούς δρόμους σχετίζονται με την παραβίαση του ορίου ταχύτητας. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν σε ημερίδα για την οδική ασφάλεια από τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμη Μπακογιάννη. Είναι η πραγματικότητα ότι οι οδηγοί είμαστε απρόσεκτοι και δεν έχουμε καμία σχέση με το αυτοκίνητο. Διότι αν είχαμε σχέση με το αυτοκίνητο, θα είχαμε σχέση και με την ορθή οδήγηση και με το σωστό μυαλό. Βλέπω όμως ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Επικρατεί μια έπαρση απάνω στο αυτοκίνητο, μια έπαρση η οποία δεν βοηθάει ποτέ κανέναν. Είναι πάντα εις βάρος όλων μας. Και των οδηγών και των πεζών και όλων. Το μηχανάκι είναι αέρας. Δύο έχω πετάξει. Δύο φορές έχω χτυπήσει και τα πέταξα στην ΒΕΞ και έφυγα και πήγα στη Μύκονο. Και τα δύο τα πήραν, τα κλέψανε. Δεν με ένιωξε. Μα μη είσαι στον αέρα. Προστάτευτος. Του είπα τελειώσα προστάτευτος να πούμε. Έκανε ένα τσακ το αμάξι. Λίγο σε πείραξε, σε πέταξε απέναντι, τελείωσες. Κάνουμε πάρα πολλά λάθη. Τρέχουμε υπερβολικά, παρκάρουμε όπου μας εξυπηρετεί και να μην σε κουράζω, κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Η οδήγηση έχει γίνει προβληματική. Δεν υπάρχει αστυνόμευση στον δρόμο. Δεν οδηγούν αυτοκίνητα παλιάς τεχνολογίας, οι οποίοι δεν έχουν περάσει ούτε από χταίο. Και καταλάβει το ένα φέρει το άλλο. Σε νέα από τον κόσμο, κλιμακώνεται η βία στην Βολιβία. Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών. Την ίδια στιγμή στην Γαλλία συμπληρώθηκε ένας χρόνος διαδηλώσεων από τα κίτρινα γυλαίκα. Ένα χρόνο δράσης έκλεισε το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων στη Γαλλία, δίνοντας ραντεβού για νέες κινητοποίησεις στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις.
Η γαλλική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού προκειμένου να αποθήσει τους διαδηλωτές. Οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε κάδους σκουπιδιών και πέταξαν πέτρες και μπουκάλια κατά των αστυνομικών, ενώ έστησαν και οδοφράγματα. Το αποτέλεσμα μετά από ένα χρόνο είναι ότι βρισκόμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο, αλλά δεν θα τα παρατήσουμε. Θέλουμε ακόμα να δώσουμε μάχη για την καταναλωτική μας ισχύ, ώστε η κυβέρνηση να σταματήσει να βάζει φόρους σε εμάς. Η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε 33 συλλήψεις. Μόνο για αυτό το Σαββατοκύριακο έχουν αναγγελθεί πάνω από 270 κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να συμμετάσχουν. Στις 17 Νοεμβρίου του 2018 ήταν 300.000 άνθρωποι που κατέβηκαν για πρώτη φορά στους δρόμους. Πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι το 55% των Γάλλων συνεχίζει ακόμα να στηρίζει το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων. Στους δρόμους του Χονγκ Κονγκ κατέβηκαν οι Κινέζοι στρατιώτες προκειμένου να συμβάλλουν στην εκαθάριση των δρόμων από τα οδοφράγματα που είχαν στήσει οι διαδηλωτές. Περίπου 10.000 άνδρες βρίσκονται στην περιοχή και μπορούν να παρέμβουν για την καταστολή των διαδηλώσεων μόνο κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί. Το πρωί του Σαββάτου ήταν η σειρά υποστηρικτών της τοπικής κυβέρνησης να κατέβουν στους δρόμους. Οι διαδηλωτές εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στις δυνάμεις ασφαλείας, καταδίκασαν τη βία και απίφθηναν έκκληση για την επαναφορά της τάξης στην πρώην Βρετανική αποικία. Την ίδια ώρα στο Πολυτεχνείο του Χονγκ Κονγκ παραμένουν οχυρωμένοι δεκάδες φοιτητές και αντικυβερνητικοί διαδηλωτές. Εμφανίζονται αποφασισμένοι να παραμείνουν στο υποκατάληψη εκπαιδευτικό ίδρυμα μέχρι η τοπική κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους. Εκτός ελέγχου έχει βγει η κατάσταση στη Βολιβία μετά την παραίτηση του Εύα Μοράλες που κατηγορείται για αλλίωση του αποτελέσματος στις τελευταίες εκλογές. Ακόμα 4 πολίτες σκοτώθηκαν το Σάββατο σε επεισόδια που ξέσπασαν μεταξύ υποστηρικτών του Εύα Μοράλες και αστυνομικών. Οι τελευταίες απώλειες ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών στους 23 τουλάχιστον από την 20 Οκτωβρίου, όταν άρχισε η κρίση στη Βολιβία. Τα στοιχεία αυτά έδωσε στη δημοσιότητα η Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι συγκρούσεις που ξεκίνησαν στην πρωτεύουσα Λαπάζ έχουν εξαπλωθεί πλέον και σε άλλες πόλεις της χώρας της Λατινικής Αμερικής. 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Παρασκευή στην Κοτσαμπάμπα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα, καθώς αρχικά είχε γίνει λόγος για 5 νεκρούς. Δημοτική επιχείρηση ίδρυψης αποχέτευσης Τρίπολης. Υπηρετούμε την καθημερινότητά σας. Τώρα, για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας, 100 δόσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου. 24 ώρες στη διάθεσή σας. Τηλέφωνο 2710-223-223. ΔΕΙΑ Τρίπολης, στην πλατεία Νέας Δημοτικής Αγοράς. Delta Motors. Ένα όνομα εγγύηση στο χώρο της αυτοκίνησης. Delta Motors Δημητρούλιας. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Hyundai και Kia για τον νομό Μεσσηνίας. Επίσης, εξειδικευμένο συνεργείο Opel. Delta Motors. Νέα είσοδος Καλαμάτα. Thank you.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση. Best, μην ξεχάσετε στις 10 παρατέταρτο την αθλητική εκπομπή Κυριακή στα Σπορ με όλη την αθλητική επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου. Από όλους εμάς ευχές. Μια καλή συνέχεια.